σου, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος. Όρθρεον αξίουσι μας πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρολώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα. Με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακάριου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια και ο αγιασμός του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Συντικής το πρωί της Τετάρτης. Ο Δήμος Συντικής έχει θέσει σε λειτουργία το κέντρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για δομή που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Συντικής στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Η δομή στελεχώνεται από μία κοινωνική λειτουργό και μία ψυχολόγο. Και οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν, με βασική αρχή την εξασφάλιση του απορρίτου. Πρόεδρος είμαι της κοινωνικής, έκανες εγώ την πρόεδρε. Πού είναι ο πρόεδρος? Στο κέντρο κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι ανεξαρτήτως οι πολίτες του Δήμου Συντικής που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα. Οφείλουμε να συγχαρούμε το Δήμο Συντικής για την προσπάθεια και την υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο θα εξυπηρετεί τους πολίτες σε βασικές ανάγκες τους. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι και το κέντρο αυτό που εδρεύει στο Σιδηρόκαστρο θα δίνει μια επιπλέον ζωντάνια στην περιοχή μας και οι κάτοικοι μας δεν θα χρειάζεται να εξυπηρετούνται οπουδήποτε αλλού είτε σε άλλες πρόσεις, και πιστεύω ότι θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ τον χώρο για την περιοχή. Είναι καινούριος θεσμός, δεν τον έχουν συνηθίσει οι πολίτες, αλλά αποκλειστικά το προσωπικό που είναι στο κέντρο κοινότητας, στόχο του έχει να βοηθήσει τον πολίτη να διεκπεραιώσει τις δουλειές του όχι μόνο προς το Δήμο αλλά και προς το Δημόσιο. Δηλαδή για να μπορέσουν να βγάλουν κάρτα αλληλεγγύης, ΕΚΑΣ, οτιδήποτε θέλουν. Αυτοί θα σταθούν δίπλα του, θα το συμβουλέψουν και θα τον βοηθήσουν να υλοποιήσει αυτό το οποίο δικαιωματικά έχει από το κράτος. Πολλές φορές, ξέρετε και οι πολίτες, δεν γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Και μήπως να τα γνωρίζουμε, δεν τα διεκδικούμε. Αυτό λοιπόν έχει και το κέντρο κοινότητας, εκτός από τη βοήθεια στους κοινωνικές δομές του Δήμου που θα δώσει. Είναι άλλη μια επιτυχία της Δημοτικής Αρχής που έδωσε σε λειτουργία το κέντρο κοινότητας. Στα κέντρα κοινότητας θα μπορούν να απευθύνονται όλοι οι δημότες και να λύνουν πάσης φυσίως προβλήματα. Οικονομικά αδύνατοι, μετανάστες, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πολλές μόσχες για την τρίτη ηλικία, είναι τα πιο κατάλληλα για να τους λύνουν τα προβλήματα με διάφορες υπηρεσίες που όντως τα προβλήματα εκεί είναι μεγάλα. Στα εγγένεια του κέντρου κοινότητας το παρέν έδωσαν δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ο εκπρόσωπος της Υφυπουργού Μακεδονίας Τράκης Μαρία Σκόλια Τσαρουχά και δημοτικοί υπάλληλοι.